Καλό μεσημέρι, εδώ είμαστε στην κουζίνα μας και δίνουμε ραντεβού με το Θέμο Ρίγα. Και την Ιωάννα Ζερβού. Και το Θέμο Ζερβού. Τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά και νομίζω ότι και ο κόσμος είναι πολύ καλά. Και να σου πω κάτι, πεινάω. Ιωάννα μου, και εγώ πεινάω. Και αλλά δεν το κάνω θέμα. Όχι, θα το κάνω θέμα και θα δοκιμάσουμε και σου έχω και τα περάκια μετά να δοκιμάσεις και εσένα και τους τέλειους όπως και κάθε φορά. Εγώ κάνω διατροφή, δεν θα δοκιμάσω. Okay, θα δοκιμάσει όλα μου. Δεν πειράζει. Βλέπεις, πάω μερίδα για δύο. Θα γυρίσω και στο πλάι. Θες μερίδα για έναν για να προσέξεις η Ιωάννα μου. Όπως κάνεις κάθε φορά. Εντάξει. Λίγο παραπάνω δεν βλάπτει. Εντάξει, μια φορά δεν βλάπτει. Εσύ τι είναι, προσέχεις, δεν φαίνεται. Προσέχεις την οδήγηση, τι προσέχεις. Προσέχω τι τρώω. Έχω αλλάξει διατροφικές συνήθειες. Έρχεται το καλοκαίρι. Θα αρχίσω και λίγο να είμαι πιο αθλητικός. Κάνα γυμναστηριάκι που λέγαμε από πρόπερση. Δεν ξέρω αν θα προλάβω, αλλά... Θέλω να σε πειράξω, αλλά σε κοροϊδεύουν. Ξέρεις ότι εγώ για το καλό του Εγώ μιλάω όμως απολύτως σοβαρά. Δεν τρώω τα φαγητά του Θέμου. Όχι, δεν έχω κάτι με τα φαγητά του Θέμου. Μεγαλύτερο ψέμα δεν έχω. Πολύ νοιάζει. Λοιπόν, αφήνουμε τις διατροφές στην άκρη. Ας τον αυτόν, έλα σε μένα. Εννοείται, θα πω σε ένα χαρτό. Και τι θα κάνουμε, θα δείξουμε. Ξέρετε να κάνετε παστίτσιο. Θα το δείτε και από μένα, από τη δικιά μου μεριά. Και θα σας δείξω 2-3 κολπάκια. Ένα στην μπεσαμέλ, λίγο στον κιμά, λίγο πώς μοντάρουμε το φαγητό. Και τα λοιπά. Όταν είναι τηλεοπτικό ο σεφ, παιδί μου, χρησιμοποιεί και ορολογία αντίστοιχη. Το μοντάρουμε το φαγητό. Εσύ δεν υπάρχει αυτό, μοντάρουμε. Υπάρχει. Είναι μια χαρά. Ναι. Είναι δόκιμο. Τέλεια. Λοιπόν, καταρχήν κάνεις την πρώτη τσαχπινιά χρησιμοποιώντας ένα άλλου τύπου μακαρόνι. Ζυμαρικό, πώς λέγεται αυτό? Ριγκατόνι. Λοιπόν, στο παστίτσιο έχουμε συνηθίσει να το τρώμε με χονδρό μεγάλο μακαρόνι. Αυτό που μας δυσκολεύει είναι και λίγο στο κόψιμο. Και γενικά με εκνευρίζει λίγο το να ανακατεύω έτσι ζυμαρικά τα οποία είναι πολύ μακριά. Οπότε. Σαν για ζυμαρικά μιλάω. Οπότε. Προτείνεις κάτι πιο κοντρό. Πάντως κάτι πιο κοντρό. Και πιο χοντρό. Κοντρό θα σα πω, για να μην παρεξηγούμαστε, είναι αλήθεια ένα ζητούμενο. Όταν πηγαίνω έξω και θέλω να φάω ζυμαρικό, να νιώθω ότι. Εγώ που είμαι κορίτσι. Παίρνεις την μπουκιά σου, τις τροβιλίες όπως σου έχουν δείξει σύμφωνα με το savoir vivre και όλα τα σχετικά. Και την ώρα που πας και πάει άλλο σου μιλήσει και ρουφάς το μακαρόνι. Είναι λόγος για να μην πάρω ζυμαρικό, να το ξέρετε εσείς. Στο πρώτο ραντεβού απογορεύεται να τρώει μια γυναίκα ζυμαρικά και τρόπιτα. Δεν τρως. Καταρχήν βγαίνει όλο το λαδάκι, βγαίνει στο. Ξεχυλίζει το. Πώς το λένε, μωρέ, τρέχει το κραγιόν. Οπότε, μακράζει αρχικές κραγιόν και ζυμαρικό ριγκατόνι. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε, πώς ξεκινάμε και πώς μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι. Λοιπόν, τελικά μας, πρώτα απ' όλα για την μπεσαμέλ θα χρειαστούμε γάλα, κρόκο από αυγά. Πιπέρι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις, βούτυρο και αλάτι. Από εδώ κάνουμε την μπεσαμέλ. Κίνινο δεν βάζεις το μπεσαμέλ? Θες να πεις μοσχοκάριδο? Μοσχοκάριδο. Ναι, μπορούμε να βάλουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, και θα δείξουμε πώς θα κάνουμε ένα κιμά. Κιμά μοσχαρίσιο, λάπα. Η λάπα έχει λίγο λίπος και θα μας κάνει πολύ νόστιμο τον κιμά. Κρασάκι, λευκό. Πελτέ ντομάτας που θα δώσει και χρώμα και ένταση στον κιμά. Σκόρδο, κρεμμύδι ψιλοκομμένο και κλασικά ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο θα το δούμε όσο χρειαστεί. Μετά έχουμε πάρει ριγκατόνι, τα έχουμε προβράσει. Δηλαδή, άμα ο παρασκευαστής που λέει και η Ιωάννα, λέει 8 με 10 λεπτά. Εμείς κάνουμε 5 με 6 το λιγότερο. Λοιπόν, δεν τα κρυώνουμε τα ζυμαρικά μας. Τα απλώνουμε ούτε σε ένα μπλέμμα. Ούτε τα ξεπλένουμε. Μάλλον τα κρυώνουμε, δεν τα ξεπλένουμε. Μπράβο, Στέλιο, μου ευχαριστώ. Απλά λίγο ελαιόλαδο τα ανακατεύουμε να μην κολλήσουν και τα αφήνουμε κάπου να κρυώσουν μόνα τους. Το χρειαζόμαστε το άμυλο και στη γεύση και μέσα στη συνταγή για να κολλήσει καλύτερα τα ζυμαρικά. Ωραία. Και θα κάνουμε τη γέμιση με τα ζυμαρικά. Έχει μέσα 2 αυγά. Έχει φέτα, την έχουμε αλέσει. Και γραβιέρα τριμμένη. Όταν λες την έχουμε αλέσει, έχουμε πάρει έχουμε τη φέτα. Έχουμε μαλακώσει λίγο με το χέρι μας. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Την μπεσαμέλ. Θα κάνουμε την μπεσαμέλ. Την μπεσαμέλ θα χρειαστεί να σας δείξω εγώ. Έχει 2 μικρά κολπάκια για να μην μας σβολιάσει. Και στην άλλη κατσαρόλα, ένας από τους 2 θα κάνει τον κιμά. Ο Στέλιος. Να το σκεφτώ, ο Στέλιος. Πολύ ωραία. Φέρε το κιμά. Βραχιόλια. Βάζουμε λάδι στην κατσαρόλα. Στη φωτιά. Λάδι και μετά από αυτά που λέω εγώ. Πολύ ωραία. Και ξεκινάμε πρώτα απ' όλα να τσιγαρίζουμε τον κιμά. Πολύ ωραία.
Και μια και μιλούσαμε πριν για τηλεπαιχνίδια, θα μπορούσαμε να κάνουμε συνδυασμό και να λέω εγώ να είμαι ο κριτής και να λέω Your food sounds familiar. Αφού έφυγε και αυτό, ε! Αλήθεια, είναι πολύ καλό αυτό. Από τα καλύτερά μου ή μπορώ, έχω περιθώριο βελτίωση, α πούμε. Καλά, καλά. Έχει καλά. Όσο τέλειωσε τώρα, τσιγαρίζει τον κιμά, θα ήθελα να πάμε να δούμε δίπλα πώς κάνουμε βήμα-βήμα την μπεσαμέλ. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα απ' όλα και βάζουμε στην κατσαρόλα το βούτυρο. Μπορούμε να την κάνουμε και με λάδι, δεν έχει καμία σχέση στην γεύση. Ωραία. Αφήνουμε σιγά σιγά το βούτυρο να λιώσει. Μόλις λιώσει, πασπαλίζουμε μέσα το αλεύρι. Ωραία. Περιμένουμε ακόμα λίγο να λιώσει το βούτυρο. Ωραία. Και τώρα σιγά σιγά βάζουμε το αλεύρι μέσα. Και ανακατεύουμε. Το βάζεις λίγο και το πασπαλίζεις για να μην κάνει σβόλους. Εδώ δεν έχουμε θέμα να μας κάνει σβόλους η Ιωάννα. Θα μας βολιάσει η μπεσαμέλ αν τυχόν βάλουμε το γάλα εδώ μέσα γρήγορα. Εκείνο το πρόβλημα με την μπεσαμέλ. Λοιπόν, όσο πιο πολύ ανακατέψω, καβουρδίσω δηλαδή το βούτυρο με το αλεύρι, τόσο πιο πολύ χρώμα θα πάρει κρέμα, τόσο πιο σκούρο χρώμα θα πάρει κρέμα και θα γίνεται λίγο πενόστιμη. Να μας λες μυστικά, γιατί... Ψήνεται το αλεύρι και όταν το δαγκώνεις δεν μυρίζει αυτή η μυρωδιά του... Και αυτό στέλιο, αλλά και όταν το βούτυρο καίγεται παραπάνω στη φωτιά, βγάζει άλλα αρώματα. Πολύ ωραία. Βλέπετε τώρα που έχει αλλάξει χρώμα, ήταν άσπρο το αλεύρι, τώρα έχει αρχίσει και γίνεται καστανό. Τώρα πάνω μου σιγά σιγά θα βάλω το γάλα κρύο. Έλα, μην μετάς λίγο. Νιώθω κι εγώ λίγο χρήση. Ναι. Χαμηλώνω τη φωτιά. Όπα, μισό λεπτάκι. Πάμε. Περιμένει σιγά σιγά η Ιωάννα και όταν λες ότι ενσωματώνει, εμφανίζει το γάλα, βάζει συνέχεια. Ναι, στέτο. Ακριβώς. Πιο πολύ, ακόμα λίγο. Αυτό είναι το επικίνδυνο σημείο που σου σβολιάσει, έτσι θέλει προσοχή.
Γραβιέρα, γραβιέρα, μωρέ. Είχα χρόνια να τα ακούσω αυτό. Κασέλια. Τι έχει μέσα, τυριά και κασέλια. Λοιπόν, η Κάλια το χέλι να ρίξει την κάρτα με τα υλικά. Διότι υπάρχει μία σύγχυση. Α, το άλλο χέλι ρίχνει. Πόσο λάθος ήμουν τόσο καιρό. Να το. Λοιπόν, βλέπουμε τα υλικά λοιπόν για τη γέμιση. 500 γραμμάρια ρίγκα τόνι, μισοβρασμένα. 2 αυγά, 100 γραμμάρια γραβιέρα. Στρώνε, είπαμε 2 λεπτά θα σου δώσουμε. Δεν μπορεί να βγει το χέρι τη. Θα μα φά ένα τέταρτο χέρι. Δεν μπορεί να φύγει. Να παρουσιάσουμε και εκπομπή. Δεν το αφήνω. Ούτε εγώ. Λοιπόν, 100 γραμμάρια φέτα, αλάτι και πιπέρι. Τόσο απλά. Κάναμε τη γέμιση. Ανακατέψαμε το ζυμαρικό με τα υλικά τα οποία σα προανέφερα. Και μετά, αφού αυτό εμπλουτίστηκε, το στρώσαμε σαν βάση στο. Και κάπω έτσι θα κλείσουμε. Και όπω έλεγε ο Παπαγενό. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί πιάνεστε. Λοιπόν, ωραία, συνεχίζουμε. Και ζυμαρικά στο ταψάκι. Κιμάς ο οποίος δεν έχει καθόλου υγρά. Και τον βάζουμε από πάνω. Λοιπόν, γιατί δεν τα θέλεις τα υγρά στο κιμά. Τα υγρά στέλνω μου χρειάζονται, αλλά όχι στο παστίτσιο. Δεν θα ψηθεί, δεν θα εξατμιστούν με το φούρνο. Τα υγρά. Ναι. Όχι μόνο θα εξατμιστούν, θα πάνε στο βάρος του ταφιού και όταν θα κόψουμε το φαγητάκι μας θα είναι γεμάτο με υγρά, τα οποία μένουν νόστιμα, αλλά δεν τα θέλουμε στο παστίτσιο μας. Μάλιστα. Στρώνεις το κιμά σου λοιπόν. Mm-hmm. Με την παλέτα. Με την παλέτα. Μου έκανε μια ερώτηση πριν η Ιωάννα και δεν το κρύβω. Μου λέει γιατί λέγεται παλέτα και της λέω φυσικά δεν ξέρω. Σαν καλό ζαχαροπλάστη, δεν ξέρω. Τόσο σαφή. Είναι ένας τρόπος για να αποφύγεις τη δεύτερη ερώτησή μου όμως. Οπότε ήταν αποτελεσματικό. Ο κιμάς ήταν λίγος τελικά. Λίγος είσαι και φαίνεσαι. Ο κιμάς είναι μια λίγο περισσότερο. Δεν τρώμε κιμαδόπιτα, τρώμε παστίτσιο το οποίο έχει 3 διαφορετικές συνταγές μέσα. 3 διαφορετικές συνταγές. Λοιπόν, και τώρα η ώρα της μπεσαμέλ. Λοιπόν, ένα άλλο μυστικό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε το παστίτσιο 2 μέτρα ύψος. Γιατί? Γιατί δεν σ' αρέσει να είναι ρε παιδί μου διόρροφο. Εμένα ο αδερφός μου δεν είναι της μάνας μου. Τελικά έτσι ναι. Το κάνεις. Κοίτανε αυτό, μπομπά. Ναι, αλλά να είναι ισόποσο και η κρέμα και ναι, το μακαρόνο. Όχι αδικίες στα ζυμαρικά που πάνε και μας ξεγελάνε και βάζουν παραπάνω. Γιατί σου σερβίρουν και κάτι που είναι και το μακαρόνι. Και ο κιμάς είναι μια ιδέα. Να, σαν αυτό που έβαλε ο Θέμος, ανύπαρκτος. Και η μπεσαμέλ, ναι. Ελέφαντας, Λοιπόν, και στρώνουμε. Πολύ ωραία. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 με 190 βαθμούς και ψήνουμε μέχρι να ροδίσει. Α, θα με ρωτήσει σίγουρα ο Στέλιος, δηλαδή πόση ώρα. Δηλαδή, Στέλιο μου, ανάλογα το φούρνο. Και θα μου πει μετά ο Στέλιος, δηλαδή, εσύ είπα λογάτο στο δικό σου φούρνο που σου έδωσε. Λίγο τυράκι δεν θα βάλεις από πάνω. Λοιπόν, άμα θέλουμε, βάζουμε τυρί μέσα στην μπεσαμέλ. Γιατί, Στέλιο μου, και όχι από πάνω. Για έξανα νοστιμιά και ωραίο χρώμα. Λοιπόν. Εγώ πάντα. Σαν διαφημιστικό γκριν τυριού. Εγώ πάντα τελειώνω και με λίγο τυράκι από πάνω. Λοιπόν. Ωραία, άκουσε με τώρα λίγο. Δεν βάζουμε τυρί γιατί καίγεται. Αν θα βάλει τυρί στέλιο μου, θα βάλει το τυράκι μέσα στην μπεσαμέλ. Άμα έχει καλιά φούρνο, καίγεται. Άμα έχει καλό φούρνο, δεν καίγεται. Ήταν ένα νοικοκύριο που είχε καλό φούρνο σπίτι του. Λοιπόν, και ψήνουμε περίπου 25 λεπτά. Αυτό. Μισή ώρα θα το δείτε να ροδίσει από πάνω. 180 με 190 βαθμούς. Και ειδού το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη. Παστίτσιο baby. Ψήνουμε σε λίγο. Baby, λέει, έλα Παναγία μου. Είναι μικροσκοπικό, χαριτωμένο, τσαχπίνικο. Σας αρέσει το μεγάλο από ό,τι έχω καταλάβει. Λοιπόν, να και... το φας να του ευχαριστηθείς, ρε Θέμο. Α, ένα άλλο που τώρα μας ενδιαφέρει σίγουρα. Για να μην κολλήσει το παστίτσιο, βάζουμε γύρω-γύρω λάδι και καμιά φορά φρυγανιά τριμμένη. Εγώ έβαλα κάτι άλλο. Έβαλα βούτυρο και πούδρα αμύγδαλο. Άλεσα αμύγδαλα. Σόπα. Και αντί για φρυγανιά, έβαλα αμύγδαλο αλεσμένο. Πολύ πιο νόστιμο. Μην μου κάνεις μια γκριμάτσα. Μου ξυνίζει τα μούτρα σου. Αμύγδαλο στο παστίτσιο. Λοιπόν. Πού τα σκέφτεσαι? Πού τα σκέφτεσαι? Να τολμήσω να κάνω συνειρμό, να κάνω μια σκέψη. Εννοείται. Επειδή είσαι πάρα πολύ ευφύς και φάνταστος ταυτόχρονα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πιστεύω... Εξήγησέ το τι θα πει αυτό, γιατί δεν το κατάλαβα σίγουρα. Πιστεύω ότι σε μια ενδεχόμενη περίπτωση να σου. Να πάει να γυρίσει έχει... το πουκάμισο και να σου χρεώσει και αυτά που πήρες τώρα και τα επόμενα. Πιστεύω ότι αν σου είχε ξεμείνει, είχες ξεμείνει από φρυγανιά. Ναι. Μπορεί και να αυτοσχεδίασες, αυτό το ρήμα δεν υπήρχε. Όχι, μου το είπε το μυστικό ένας Γάλλος, ο οποίος κάναμε φαγητό. Πώς το λέγανε? Έρχεσαι και μας πουλάς ψέματα ότι ξέρεις Γάλλος. Λουί... Βιτών. Λοιπόν, αυτό είναι και για ντεκοράκι άποψη η παλέτα με στο πιάτο. Δεν μου αρέσει, βγάλτο. Συγγνώμη. Μπράβο, τηλεοπτικέσαι. Δεν πρόλαβα. Φέρτε μας τον Πετρετζίκη, φέρτε μας τώρα. Τον άνθρωπο. Που να σε απολύσουν αύριο και να φέρουν το Λιάγκα. Αφού δεν είναι επιθυλικό όνομα να απολύσουν και εμένα. Άννα, για μας είναι, Άννα μου.
Λοιπόν, τι λέτε, θα το κοιτάμε ή θα δοκιμάσουμε κιόλας? Να δοκιμάσουμε, να δοκιμάσουμε. Εγώ είπα δεν τρώω, κάνω διατροφή. Εγώ και το θεϊκό κορμί. Σου και η θεϊκή κυλίτσα. Ορίστε, όνομα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα χαλάσω όμως αυτό, θα φάμε από εδώ. Γιατί άμα δεν πούμε στον κόσμο που παρακολουθεί, αν όντως είναι ωραίο. Δοκίμασε, βρε, αντιτηλεοπτικέ. Έλα, πάρε λίγο. Για να δεις πόσο σε τιμάω. Ανύπαρκτος και εδώ κοιμάς. Τσιγαρόχαρτο η Μπεσαμέλ. Την ψάχνεις. Ανύπαρκτο είναι τα μαλλιά σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λίγο. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Τώρα τι λέτε εσείς? Είναι νόστιμο. Ό,τι και να μου πεις. Είναι νόστιμο. Το ξέρω, είσαι και εσύ νόστιμος. Τελικά. Τελικά. Τελικά, ό,τι είπα το παίρνω πίσω. Δεν θα κάνω διατροφή. Δεν θα δυνατήσω ποτέ. Και φέτος θα πάω διακοπές στα Καμένα Βούρλα. Γιατί τι έχουν εκεί? Οι αματικά λουτρά πάνε 80+, εγώ θα είμαι μπουμπούκι. Δοκιμάστε το, ελπίζω να σας άρεσε. Είναι όντως νόστιμο. Και είναι και εύκολο, εντάξει, παστίτσιο είναι. Ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Παιδιά, και τρως την μπουκιά και δεν σε νοιάζει αυτό που λέγαμε, αν πας για φαγητό, μήπως τρέχει το μακαρόνι. Τίποτα. Το παστίτσιο είναι 2 μέτρα, διόρροφο που λέει και η Ιωάννα. Με το που κόψεις λίγο, αρχίζει και γέρνει και το ψάχνεις στο πιάτο στο τραπέζι. Γι' αυτό εγώ το τουμπάρω πάντα μόλις θα βάζει η μανούλα μου. Πόσο έξυπνη. Αχ, η μανούλα. Λοιπόν, πάμε ταξίδι. Πού? Πάμε Ινδία. Πάμε να γνωρίσουμε τη χώρα που μαγειρεύουν με κάρι. Μακάρι να πηγαίναμε κάποια στιγμή εκεί. Στη χώρα του κάρι. Ινδία, λοιπόν.